Εμείς οι φοιτητές χαιρετίζουμε τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια με συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, λαού και νεολαίας που πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης μας και όλης της χώρας. Πλέον το αποδείξαμε. Έχουμε δύναμη, δεν τους συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι με μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους γέμισε τη Θεσσαλονίκη όλες τις προηγούμενες ημέρες με συνθήματα οργής και καταδίκης του εγκλήματος στα Τέμπη που ήχησαν σχεδόν σε κάθε γειτονιά της πόλης. Γεμίσαμε όλοι με δύναμη για τη συνέχεια στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα και να πάρουμε εκδίκηση για όλους τους νεκρούς. Λίγες μέρες μετά τη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα συλλαλητήρια που ακολούθησαν, προχωρήσαμε σε σύσκεψη των φοιτητικών συλλόγων για να συντονίσουμε από κοινού τη δράση και τον αγώνα μας. Καταλήξαμε λοιπόν σε κοινό δελτίο τύπου συντονισμού, το οποίο προσυπογράφουν οι φοιτητικοί σύλλογοι μαθηματικού, χημικού, βιολογικού, γεωπονίας, δασολογίας, ιατρικής, φαρμακευτικής, χημικών μηχανικών, ΜΕΤ, ΠΑΜΑΚ, χωροταξίας, ΜΜΕ, παιδαγωγικό, ΦΥΠΗ, οικαστικό, ΣΜΗ και ΣΕΙΔΗ, ΠΑΕ και ο Σύλλογος των Εστιακών Φοιτητών της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε λοιπόν για να ακουστεί ακόμα μια φορά, δυνατά και με ακόμα περισσότερους τρόπους, η απάντηση που δίνουμε σε ένα τέτοιο έγκλημα. Ως εδώ, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την τραγική εκείνη μέρα, και πραγματικά έχουν στερέψει τα δάκρυά μας. Έχουν γίνει ένα αυξανόμενο ποτάμι οργής για τους ανθρώπους, τους συμφοιτητές μας που χάθηκαν τόσο άδικα. Οργή γιατί το 2023 υπήρχαν όλα τα μέσα για να αποτραπεί η σύγκρουση. Οργή γιατί τη στιγμή που το κόστος τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου ανέρχεται μόλις σε περίπου 50.000 ευρώ και ενώ η εταιρεία μετρούσε κέρδη 150 εκατομμυρίων, επιδοτούνταν σε αιτήσια βάση από το κράτος με 45 εκατομμύρια, δεν τοποθετήθηκαν ποτέ. Οργή γιατί οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους επανειλημμένα είχαν προειδοποιήσει. Με την τελευταία τους ανακοίνωση στις 7 Φλεβάρι, μόλις 20 ημέρες πριν το έγκλημα, να καταλήγει: δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Μας γεμίζει οργή η προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και των πραγματικών ενόχων. Δεν ανεχόμαστε ούτε την προσπάθεια συγκάλυψης, ούτε την προσπάθεια να τα φορτώσουν στο ανθρώπινο λάθος. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο και οι ευθύνες διαχρονικές. Κυβερνήσεις, κράτος, ο επιχειρηματικός όμιλος της Hellenic Train. Όλοι τους ξέραν, όλοι τους γνώριζαν και τώρα κάνουν τους ανήξερους. Ακριβώς επειδή είναι αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όταν γεμίζουν με εκατομμύρια τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, που λογαριάζουν το κέρδος πάνω από τις ζωές μας. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Βροντοφώναξαν αυτές τις ημέρες χιλιάδες φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι έως τώρα κυβερνήσεις και οι σημερινοί πρόωθησαν βήμα-βήμα τη στρατηγική της απελευθέρωσης των μεταφορών, της ιδιωτικοποίησης, το κομμάτιασμα του σιδηρόδρομου για να πουληθεί σε εταιρείες, την τραγική υποχρηματοδότηση στις υποδομές που διαμόρφωσε τις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς χωρίς σταθερή εργασία, με ελαστικές σχέσεις, με τατικοποίηση, με τεράστια υποστελέχωση. Άλλωστε, σαν φοιτητές, γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την πολιτική. Είναι η πολιτική η οποία στο βωμό του κέρδους χτυπά συνεχώς τις σπουδές και τα πτυχία μας. Είναι η πολιτική της σημερινής και όλων των κυβερνήσεων, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτάσσονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοια είναι και η εξέλιξη που σχετίζεται με την επαναφορά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 από τη σημερινή κυβέρνηση, στη συνέχεια και του νόμου για την ισοτίμηση των πτυχίων μας με ιδιωτικά κολέγια που θέσπισε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενάντια λοιπόν σε όλη αυτή την πολιτική, δίνουμε τη μάχη το επόμενο διάστημα. Είναι ο μόνος τρόπος για να δικαιωθούν οι νεκροί, για να μην μείνει το έγκλημα ατιμόρυτο και πάνω απ' όλα για να σταματήσουν οι ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους. Γιατί αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς. Οι ζωές μας δεν κοστολογούνται. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Με το κεφάλι ψηλά και το μυαλό μας σε όλους τους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους. Συμμετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις και τις πολύμορφες δράσεις των φοιτητικών συλλόγων. Συμμετέχουμε στο μεγάλο απεργιακό παλαϊκό συλλαλητήριο την 5η 16 Μάρτη στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου.